Ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό θέμα του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Τότε να σας ρωτήσω, αν όλα αυτά έρχονται στην επιφάνεια υπό το βάρος αυτού που λέει η αντιπολίτευση, ότι στην κυβέρνηση υπάρχει ένα πολιτικό βέρτικο με την ιστορία των τηλεοπτικών αδειών. Γιατί? Δηλαδή είναι περίεργο να γίνει ένα σχηματισμός σε μια κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ξενίζεται? Έχει ξεχάσει πόσους ανασχηματισμούς είχε κάνει η ίδια? Ο ανασχηματισμός είναι πάντοτε μια επιλογή του εκάστοτε πρωθυπουργού με βάση την εικόνα που έχει και τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση και αποφασίζει να κάνει τον ανασχηματισμό. Νομίζω δηλαδή αναζητούμε ορισμένες φορές ψήλους τάχυρα που λέει ο λαός. Mm. Αυτό είναι. Δηλαδή, εντάξει, πότε δεν γινόταν για να μην γίνει και τώρα? Πάντα είναι ένα στοιχείο που δίνει την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να ανανεώσει ένα σχήμα, να εκτιμώντας ότι μπορεί να γίνει πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό. Αυτά συμβαίνουν. Ωραία. Επειδή είπατε και σωστά, είπατε εσείς και από το Σύνταγμα, άλλωστε αυτή είναι η πρόνοια, ότι είναι στην ευχαίρεια του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ως πολιτικό πρόσωπο, κατά τη γνώμη σας, ένας ανασχηματισμός, όποτε και αν συμβεί, σε αυτή τη φάση που διάγουμε, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει? Με βάζετε τώρα να κρίνω ανθρώπους, αλλά το θέμα είναι, κοιτάξτε, όλοι δεν είμαστε για όλα. Μπορεί να αποδειχθεί εν της πράγμαση ότι ένας άνθρωπος σε ένα υπουργείο δεν έχει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα των πρωτοβουλίων που έπρεπε να έχει. Συμβαίνουν. Μπορεί να συμβεί. Είναι πιθανό σε 40 ανθρώπους. Εγώ δεν σας το ρώτησα τυχαία, γιατί είστε ένας έμπειρος πολιτικός και προφανώς αντιλαμβανόμενος και τα σημεία των καιρών και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, φαντάζομαι ότι θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι άξονες, δεν μιλάω εγώ για πρόσωπα, που ενδεχομένως θα έπρεπε να σηματοδοτηθούν διαφορετικά. Φερρυπίνη, η κυρία Γεωργοβασίλη είπε ότι ενδεχομένως χρειάζεται ξεχωριστό Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτή είναι η προσωπική της άποψη. Άμα εκτιμηθεί ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο, φαντάζομαι θα προχωρήσει ο Πρωθυπουργός σε μια τέτοια απόφαση. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, θεωρείτε ότι έχει βαρύνει το κλίμα με τη συζήτηση γύρω από τις τηλεοπτικές άδειες και τη συνεδρίαση Δευτέρα και Τετάρτη της Ολομέλειας του ΣΤΕ για τον νόμο Παπά? Εντάξει, το ΣΤΕ θα συνεδριάσει, είναι ανώτατο δικαστήριο, θα περιμένουμε τις αποφάσεις του. Mm-hmm. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Λοιπόν, ξεκίνησε μια διαδικασία. Συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα, τα οποία ήδη πρέπει να σας πω κατευθύνονται σε ευαίσθητους τομείς. Δεν με βάση αυτά τα χρήματα, εμείς αυτή τη στιγμή πήραμε 13.000 παιδιά παραπάνω. Δηλαδή, τι μας ζητάει η Νέα Δημοκρατία? Να τα αποσύρουμε? Ξέρω εγώ, αποφασίσαμε να δώσουμε 49 εκατομμύρια για την πρόσληψη 5.000 νοσοκόμων. Μας προτείνουν να τους πάρουμε πίσω? Τι προτείνουν δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ? Έγινε μια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή προχωρεί. Τι ζητάνε? Να πάρουν οι επιχειρηματίες πίσω? Αυτή είναι η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, αν την Τετάρτη, λέω εγώ σχηματικά, το ΣΤΕ αποφανθεί ότι είναι συνταγματικός ο νόμος, θεωρείτε ότι δεν υπάρχει πολιτικό θέμα από τη στιγμή που ήταν στο επίκεντρο της στρατηγικής? Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα, παιδιά. Κρίθηκε ένα θέμα αντισυνταγματικό. Πώς πρώτη φορά κρίνεται θέματα αντισυνταγματικά? Υπήρξε στρατηγικός πυλώνας για την κυβέρνηση αυτή η επιλογή. Η κυβέρνηση έχει αποφανθεί ότι είναι αποφασισμένη να τα βάλει με όλα αυτά τα συμφέροντα. Αυτό έχει σημασία. Το πολιτικό μήνυμα ποιο είναι? Ότι η κυβέρνηση, ναι, τολμά να τα βάλει με όλους αυτούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να ταυτίζεται με αυτούς, δικαίωμά της. Άρα μου λέτε ότι όλοι κρινόμαστε. Αν κριθεί, υποθετικά μιλάμε πάντα, βεβαίως το ΣΤΕ αποφασίζει, αλλά αν κριθεί αντισυνταγματικός, θα έρθετε με ένα... Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα το κρίνουμε εκείνη τη στιγμή. Α. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πάμε με την προϋπόθεση ότι θα
θα κριθεί αντισταγματικός. Θα το δούμε. Θα συνεδριάσει το άνω δικαστήριο, θα λάβει όλες τις πλευρές και τις προτάσεις υπόψη του και θα κρίνει. Εμείς πιστεύουμε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. Δεν μου λέτε, κύριε Υπουργέ, την ίδια στιγμή στο εξωτερικό στις Βρυξέλλες, από τις μέχρι στιγμής επαφές, προκύπτει η αιμονική άρνηση τουλάχιστον Σόιμπλε. Ο Σούλτς κάτι πήγε να πει, το μάζεψε κατά το νεύμα Σόιμπλε. Θεωρείτε ότι δυσχεραίνονται τα περιθώρια κινήσεων πλέον για την κυβέρνηση στο διαζευτικό ή που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο ίδιο το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ? Είπε δηλαδή ότι εμείς τηρούμε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις, οφείλει να το τηρήσει και η άλλη πλευρά. Εάν δεν συμβεί αυτό όμως από την άλλη πλευρά, έχουμε θέμα, έχουμε πρόβλημα. Ναι, ναι, αλλά εκείνο που βλέπω είναι ότι και εισπράττω, είναι ότι δεν βλέπω ένα μέτωπο από όλους αυτούς τους μεγάλους πατριώτες που πολύ νοιάζονται για τον ελληνικό λαό. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να σκοντάψει η κυβέρνηση και να πέσει. Αυτό τους νοιάζει. Γι' αυτό αγωνιούν. Δεν τους βλέπω να συντάσσονται σε ένα μέτωπο προς τους Ευρωπαίους ότι, κύριοι, δεν μπορείτε μια χώρα να την βασανίζετε συνεχώς. Δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή μια χώρα η οποία συμφωνήσατε. Συμφωνήσαμε επιτέλους να σας αποκτήσει αξιοπιστία αυτό το πολιτικό σύστημα στην Ευρώπη. Συμφωνήσανε μαζί μας. Εάν... Ακούτε. Ναι, ναι. Εάν, κύριε... Συμφωνήσαμε, ναι, λοιπόν, ότι μετά την αξιολόγηση θα πάμε σε συζήτηση για το χρέος. Και σήμερα ποιοι επιχειρούν να μην φανούν συνεπείς? Και έχουμε την αντιπολίτευση εδώ, ιδιαίτερα την αξιωματική αντιπολίτευση, περί άλλου να την βάζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα αν υπάρχει αυτή η αιμονή και επιμονή ενός τείχου, θεωρείτε ότι φτάνουμε σε ένα... Εμείς ναι, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και θα δώσουμε τη μάχη. Δεν αρχίζουμε να λέμε, να βάζουμε ενδεχόμενα. Εμείς κάναμε μια συμφωνία και οφείλουν να την τηρήσουν. Και θα το παλέψουμε μέχρι εκεί που... Ωραία, αν δεν το τηρήσουν, το ερώτημα είναι μετά τι όμως. Τώρα, αν τ' άλλο, μα... δεν μπορώ σε υποθετικά ερωτήματα να απαντάω. Αισθάνεστε ότι είναι υποθετικό? Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω με την πλευρά, ναι, τη θετική. Ότι εγώ, κύριε, έκανα μια συμφωνία, οφείλετε να την τηρήσουν. Μάλιστα, αλλά... Άμα αρχίζω να λέω αν δεν... Ναι, αλλά έχετε έναν... Δηλαδή, τι προτείνετε εσείς να κάνουμε? Όχι, εσείς κυβερνάτε και εγώ ρωτώ. Ναι, αλλά, αν μείνετε. Κύριε, έχετε άποψη. Κύριε Υπουργέ, δεν έχω άποψη. Έχω σαφείς ενδείξεις. Η άλλη πλευρά αρνείται να ανοίξει τη συζήτηση που ζητάτε. Τι θέλετε να κάνουμε? Αυτό ρωτώ. Το ή το διαζευτικό. Κύριε Υπουργέ, έχετε ένα βήμα. Τι προτείνετε, ας πούμε, για να καταλάβω τι μου ζητάτε να απαντήσω? Συγγνώμη, εγώ σας έχω απαντήσει. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη για να τους πείσουμε ότι είναι υποχρεωμένοι να είναι συνεπείς στη συμφωνία. Εσείς τι προτείνετε να κάνουμε άλλο? Ναι, τι άλλο μπορούμε? Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά αντιληφθείτε ότι δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή ο πρωθυπουργός, ο οποίος είπε από το... Είσαι πολίτης, έχεις ένα βήμα, ναι, εσείστε... Τι θα κάνετε? Εσείς είστε η εκλεγμένη κυβέρνηση. Απαντάω. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Είστε η εκλεγμένη κυβέρνηση της οποίας ο αρχηγός της κυβέρνησης είπε από το βήμα του συνεδρίου ότι εμείς τηρούμε τις δεσμεύσεις. Μάλιστα, οφείλουν να τις τηρήσει και άλλη πλευρά. Ωραία. Ιδάλλως μετά τι αν δεν τις τηρήσει? Αυτό σας ρωτώ. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, οφείλει να τις τηρήσει. Σταματάμε εδώ. Αυτή ήταν η δέσμευση του Πρωθυπουργού, αυτό είπε, αυτό το μήνυμα έστειλε, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα περισσότερο, διότι με τη λογική αυτή που βάζει στο θέμα πρέπει να σταματήσω εδώ. Σου λέω λοιπόν εγώ και σου εξηγώ ότι ο ΠΑΣ, δεν μπορεί, τι να πω τώρα τι, ότι θα κάνουμε εκβιασμό στο Σόιμπλε, τι θα κάνουμε δηλαδή? Δίνουμε μια μάχη και προσπαθούμε όσο μπορούμε με βάση τις δυνατότητες που έχουμε και τις συμμαχίες που έχουμε. Τι άλλο να κάνουμε? Μάλιστα. Όταν αυτή τη στιγμή η αξιωματική, γιατί δεν ρωτάτε τους κυρίους αυτούς? Γιατί δεν συντάσσονται με την κυβέρνηση στο θέμα αυτό? Ποιος έχει να χάσει αν δεν γίνει τηρηθεί η συμφωνία, ο Τσίπρας ή η Ελλάδα? Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί μου το λέτε αυτό και ποιος σας είπε ότι δεν ρωτάμε όλα τα κόμματα. Τώρα ρωτάμε εσάς. Αυτούς τους καλούς κυρίους που οδήγησαν τη χώρα
σε αυτή την καταστροφή. Που όπου να κοιτάξεις συντρίμια και αρπαγή προϋπήρχε. Αυτό γίνονταν. Τι μας λένε δηλαδή τώρα. Δεν κυβερνάμε αυτή τη στιγμή, δεν βλέπουμε τι γίνεται. Πηγαίνετε λοιπόν στην περιφέρειά σας και ρωτήστε πόσα κληροδοτήματα έχουν καταγραφεί. Πόσο τις εκατό. Για να δείτε το τι κράτος παραλάβαμε. Λοιπόν, έχουν και το θράσος να μου να βγαίνουν να κάνουν τις παρθένες, να πούμε και τους πατριώτες ότι αυτοί μοιάζονται για τον τόπο. Ας φτιάχνανε μέχρι τώρα το βόρειο άξονα της Κρήτης. Εάν το φτιάξανε. Και η μεν και η δε. Που τους τίμησε ο ελληνικός λαός. Εάν το φτιάξανε. Και σκοτώνονται τα παιδιά της Κρήτης. Τα νέα παιδιά χύνουν το αίμα τους απάνω στους δρόμους. Θα το φτιάξει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ το δρόμο αυτό. Που είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό μαζί με το αεροδρόμιο. Σας το λέω, εγώ θα το φτιάξει. Και είμαι και ένας από εκείνους που παλεύω για να το φτιάξει. Κύριε Υπουργέ, εγώ οφείλω να σας ρωτήσω. Επειδή ο Έλληνας, όπως εσείς το περιγράφετε, τιμώρησε όλο αυτό που εσείς περιγράφετε ως σύστημα που δεν έκανε τίποτα. Ωραία. Θα τελειώσει η τετραετία και εγώ σας δηλώνω, κύριε Σαχίνη, με το πιο κατηγορηματικό τρόπο. Αν ο ελληνικός λαός δεν πιστεί από το έργο που κάνουμε και δεν αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης του, να μας στείλει στα αζήτητα και με πιο αυστηρό τρόπο από ό,τι έστειλε τους άλλους. Αλλά όχι να βγαίνουν τώρα σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαπραγμάτευση, κύριε Σαχίνη, με τη διαπραγμάτευση του χρέους που είναι το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Διότι η χώρα για να αντιμετωπίσει και τα υπόλοιπα προβλήματά της πρέπει να βγει από αυτή τη δραματική κατάσταση που την οδήγησαν όλοι αυτοί οι κύριοι που κυβέρνησαν. Και το λέω εγώ που ήμουν βουλευτής και που δεν με ρώταγε κανείς. Όχι εμένα, κανέναν δεν ρώταγε. Ξέρουμε πώς κυβερνούσαν. Ποιο είναι το κλειστό κύκλωμα εξουσίας στα συστήματα αυτά. Λοιπόν, αυτό γινόταν. Αυτό γινόταν. Έρχονται τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Εγώ να βάλω στο τραπέζι κάτι ακόμα. Ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και είπε λοιπόν να τοποθετήθηκε υπέρ της πρότασης των φορέων και του κυρίου Καβαθά και του κυρίου Κορτζίδη για το θέμα του ακατάσχετου, του λογαριασμού και για το θέμα του παγώματος των οφειλών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των ασφαλιστικών οφειλών, όχι διαγραφή, παγώματος. Αυτά λοιπόν τα δύο ήταν στοιχεία που πραγματικά μπορούσαν να βοηθήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση που μπορεί να σηκώσει το χάρος της αναχέτησης της ανεργίας. Γιατί 650.000 επιχειρήσεις που έχουν μείνει, έναν άνθρωπο να μπορούν να πάρουν η κάθε μία, αμέσως η ανεργία μπορεί να πάει πάρα πολύ χαμηλά. Το ίδιο να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν ακούω την κίνηση τη Νέα Δημοκρατία. Όταν βγήκα και το λέω για να τα ακούσουν οι συνάδελφοί μου, οι δικηγόροι, που όταν αγωνιζόντουσαν βγήκε η Νέα Δημοκρατία και είπε έχουν δίκιο. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη το λαλίστατο να πει στη Θεσσαλονίκη τίποτα. Και το λένε οι ίδιοι συνδικαλιστές τους ότι δεν είπε τίποτα. Και για αυτά τα ασφαλιστικά των ελευθερών επαγγελματιών. Για να μην πω αυτό που είπε. Ότι θα δώσει 180 ευρώ, με 180 ευρώ θα βάλει παιδί ο κύριος Μητσοτάκης σε παιδικό σταθμό και μάλιστα σε ιδιωτικούς, χωρίς να αναφερθεί, κύριε Σαχίνη μου, να ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε, σας ακούμε. Χωρίς να αναφερθεί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς, σε δημοτικούς, και ρωτώ πάντα τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πατούλη, πάρε θέση πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί οφείλετε να πάρετε θέση. Γιατί εμείς, κύριε Σαχίνη, όχι πήραμε φέτος 13.000 παιδιά παραπάνω από κάθε άλλη χρονιά από τα λεφτά της ραδιοτηλεόρασης. Όχι μόνο είμαστε αποφασισμένοι να το επόμενο χρόνο να μην υπάρχει κανένα παιδί έξω, διότι το σύστημα το καινούριο που εφαρμόσαμε, που έδωσε, είναι δίκαιο και διαφανέστατο, μας έβγαλε τις αδυναμίες του συστήματος. Δηλαδή, σας λέω στην Πάτρα, δεν έχω εικόνα ακριβή για το Ηράκλειο, γιατί θα σας έλεγα για το Ηράκλειο. Στην Πάτρα, ας πούμε, ενώ υπήρχαν βάουτσερ, δεν υπήρχαν δομές, ούτε στο δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν, ένα κράτος σοβαρό, τι πρέπει να κάνει με βάση αυτά τα στοιχεία,
θα προχωρήσουμε να διευρύνουμε τη δυνατότητα τοποθέτησης παιδιών στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων όπου υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Από τώρα έχω βάλει την ΕΕΤΑ και μελετάει το θέμα, θα βρούμε τα χρήματα και θα δώσουμε τη δυνατότητα στους Δήμους να διευρύνουν τις δομές, όπως και κάτι ακόμα. Γιατί τους ακούτε αυτούς τους χειρίους που βγαίνουν εκεί στα ραδιόφωνα. Δεν τους ρωτάτε πόσα κράπ έχουν, πόσοι Δήμοι δεν έχουν κράπ και πόσοι Δήμοι δεν έχουν κράπ αμαία. 140 λοιπόν Δήμοι δεν έχουν κράπ, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για να ξέρουν που πάνε τα μικρά παιδάκια, και 250 Δήμοι δεν έχουν κράπ αμαία. Αυτή τη χώρα μας παρέδωσαν όλοι αυτοί οι καλοί κύριοι. Μιας και αναφέρεστε σε αυτά, το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρεται στην ανάγκη αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας με ένα πρόγραμμα Real Estate. Εσείς πώς το βλέπετε? Εγώ δεν είμαι αρνητικός στην αξιοποίηση, κύριε Σαχίνη, δεν έχω αιμονές. Αρκεί να αξιοποιηθεί σωστά και με διαφάνεια η δημοτική περιουσία. Και οι Δήμοι πρέπει να μπουν σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν πρέπει να έχουν μια στατικότητα στη λογική αυτή. Πρέπει να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία. Διότι όταν δεν αξιοποιείται, κύριε Σαχίνη, η δημόσια περιουσία, είτε είναι δημοτική είτε είναι του δημοσίου, η άλλη πλευρά είναι εκμετάλλευση από επιθυμίους και καταπάτηση. Κύριε Κουρουπλή, αφού σας ευχαριστήσω κλείνοντας, ακούστε εδώ, ακροατές σας ακούνε, σας στέλνουν την καλημέρα τους, αλλά λένε ότι περιμέναμε από τον Υπουργό να απαντήσει, Γιώργο, στο ερώτημά σου. Τι θα κάνει η κυβέρνηση σε περίπτωση που οι δανειστές εξακολουθήσουν να είναι έτσι αρνητικοί? Να φτάσουμε εκεί. Τώρα πρέπει να πάρουμε τη θετική πλευρά, λέω στους φίλους ακροατές που μας παρακολουθούν και μας τιμούν με την επικοινωνία τους. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τις συμμαχίες και να πιέσουμε. Έρχεται ο Ομπάμα εδώ, κατά πάσα, νομίζω ότι είναι βέβαιο. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο. Άρα έχω μερίσματα. Προσπαθεί η κυβέρνηση. Δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Ο Πρωθυπουργός από το πρωί στο βράδυ ασχολείται με αυτό το θέμα. Θεωρείτε λοιπόν ότι οι επόμενοι δύο μήνες είναι κρίσιμοι στην εξέλιξη αυτής της υπόθεσης? Βέβαια, δεν είναι. Εγώ το πρώτος είπα ότι η θάκη της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι το χρέος. Αν δεν απαναγούμε από αυτό το άγχος και το άγχος, δεν πρόκειται η χώρα να βγει από αυτό το τέρμα που την έχουν βυθίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Α, λένε εδώ δύο δήμαρχοι μήνυμα. Αν θέλετε, απαντάτε. Ναι, θέλουμε να μας πει ο κύριος Κουρουπλής, λέει, πρώτον, αν έχει κανένα νεότερο με τις δημόσιες συμβάσεις, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και δεύτερον, ποια είναι η δικιά του προσέγγιση στο σύστημα απλής αναλογικής, γιατί εδώ κινδυνεύουμε να εκλέγεται. Καλά, οι δήμαρχοι, είπε, ναι. Τους αγαπώ πολύ. Ας ασχοληθούν τώρα με τα θέματα τα τοπικά και μετά θα συζητήσουμε. Και γιατί έχουμε καιρό να συζητήσουμε για την απλή αναλογική. Μην αγχώνονται για την απλή αναλογική. Να αγχώνονται να λύσουμε άλλα ζητήματα που μας χαίνε και αυτούς και εμένα. Ωραία, οι δημόσιες συμβάσεις δεν είναι θέμα. Εσείς το έχετε αναγνωρίσει. Οι δημόσιες συμβάσεις τους έχω εξηγήσει. Λοιπόν, το Υπουργείο επιτιμάζεται, δεν είναι δικό μου θέμα, είναι το Υπουργείο Υποδομών. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς ο νέος νόμος είναι, όλοι συμφωνούν ότι είναι καλύτερος, είναι διαφανέστερος, λύνει πολλά προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες. Τους είπα θα επικοινωνήσουμε το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Σπίρτζη, όπου εκεί υπάρχουν δύο άνθρωποι που γιατί δεν είναι όλες οι ίδιες οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι. Κάθε δήμος έχει κάτι διαφορετικό σε ό,τι αφορά τις αναθέσεις που έχει κάνει και τις διαδικασίες. Λοιπόν, θα μιλήσουν μαζί και θα τους λύσουν θα τους δώσουν οδηγίες πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Δεν μου λέτε, κύριε Υπουργέ, εδώ από αυτήν την εκπομπή είχατε πει ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχω νέα για τους γενικούς γραμματείς αποκεντρωμένης διοίκησης. Τι εικόνα έχετε από το ΑΣΕΠ? Ναι, νομίζω ότι την Τρίτη μου είπαν ότι συνεδριάζει επιτέλους η Επιτροπή. Τούτη εδώ, την Τρίτη, την επόμενη. Ναι, ναι, την επόμενη. Αλλά πρέπει να σας πω, όπως και με το ΕΣΟΡΟΥΜ, γιατί καθυστέρησε αυτό το πράγμα, γιατί δεν συμφωνούσε η Νέα Δημοκρατία στη στελέχωση του ΑΣΕΠ. Για να ξέρει ο κόσμος. Διότι κολυσιεργούν. Διότι έχουν δυνατότητες να κολυσιεργούν και να δημιουργούν προβλήματα στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο στόχος τους. Δεν έχουν θέσεις να καθίσουν κάτω, να αδειμονούν από πότε θα έρθουν στην εξουσία. Έχουν μάθει στην καρέκλα, είναι οι βδέλες
του ελληνικού λαού, να πιούν το αίμα του ελληνικού λαού όλο αυτό το σύστημα και το κατεστημένο. Δεν σε απασχολεί αυτή τη στιγμή να δουν τι λάθη έχουν κάνει, να γίνουν ακόμα σύγχρονο, να δουν τις σύγχρονες απαιτήσεις, τις ανάγκες, παρά μόνο πώς θα πέσει η κυβέρνηση. Μια ζωή η ίδια είναι η δεξιά. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Άρα μου λέτε, αν συνεδριάζει την Τρίτη, σημαίνει ότι μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε τους νέους. Μάλιστα.